πόντερ και είναι αυτό. Έλεγχο πολλά στο νοσοκομείο, τώρα υπάρχει στο αττικό. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα δύο. Είναι, ναι. Συνεχίζει να πούμε. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ειδική πρόσκληση. Τώρα, το αντικείμενο της δικής μου ομιλίας είναι κακώσεις των αγκείων. Έτσι, αρκετά σοβαρές κακώσεις και θα προσπαθήσω λιγάκι στα επόμενα λεπτά να δείξω τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο απλής αναζωογόνησης στα ΤΕΠ και τι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο έτσι, εμείς ως γνώσεις στους γενικούς χειρουργούς. Γιατί μπορώ να πω ότι η χειρουργία δεν είναι η πρώτη ειδικότητα που έρχονται σε επαφή με τον πολυτραυματία στα επίγοντα. Είναι κυρίως ειδικότητα, η οποία καλείται σε δεύτερο χρόνο να βοηθήσει στην αν θέλετε, αποκατάσταση, σταθεροποίηση των αγκιακών κακώσεων. Τώρα, κάποια γενικά που θα πρέπει κάποιος να ξέρει είναι ότι προφανώς η αγκιακή κάκωση έχει καταστροφικές συνέπειες. Οφείλεται σε αμβλή και διατρένο τραύμα. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση, οι πιο συχνοί τραυματισμοί είναι τα διατρένοντα τραύματα, είναι στο 80% των περιπτώσεων. Παρόλο που κάποιος ίσως περίμενε το αντίθετο. Και αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι εξορισμού η θνητότητα είναι πολύ ψηλή. Βλέπετε, φτάνει μέχρι και το 90%. Άρα, ενδεχομένως η αποτυχία σταθεροποίησης ενός πολυτραυματία, ο οποίος έχει σοβαρή αγκιακή κάκωση, δεν είναι απαραίτητος αποτυχία της ομάδας, αλλά είναι λόγω, αν θέλετε, υψηλής ενέργειας κάκωσης. Το πιο σημαντικό που πρέπει να νομίζω να ξέρει κάποιος πριν ξεκινήσει σε πολύπλοκες επεμβάσεις χειρουργικές είναι ότι θα πρέπει να γίνει έγκυρη διάγνωση και άμεση σταθεροποίηση του ασθενή. Αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σε επίπεδο επιγόντων, αν θέλετε, αυτά τα δύο πράγματα, τότε και το χειρουργείο για τον γενικό χειρουργό, για τον αγκιοχειρουργό, για την ομάδα τραύματος θα είναι και πιο απλό. Πώς ξεκινάει λοιπόν η αναζωογόνηση ενός τραυματία ο οποίος έχει αγκιακή κάκωση? Ξεκινάει προνοσοκομιακά. Δεν νοείται να έρχεται ένας ασθενής στα επίγοντα με το ασθενοφόρο και να μην έχει δύο γραμμές, να μην έχει ελέγξει το προσωπικό τον αεραγωγό του. Πρέπει ο άρρωστος, ο οποίος φτάνει στα επίγοντα, ήδη να έχει ξεκινήσει να ανανύπτει. Και εννοείται πως το ABCD συνεχίζει και υπάρχει και στη δική μας, αν θέλετε, ειδικότητα. Προέχει ο έλεγχος του αεραγωγού. Πρέπει να εξασφαλίσουμε έναν καλό αεραγωγό. Στη συνέχεια, αυτό που θα πρέπει να μείνει, ίσως, αν θέλετε, από όλη αυτή την παρουσίαση, είναι ότι η αναζωογόνηση εδώ δεν μπορεί να είναι πολύ επιθετική. Δεν έχουμε στόχο να ανεβάσουμε τη συστηματική πίεση στο 14 ή στο 15. Μια συστηματική πίεση γύρω στο 80 είναι υπεραρκετή για να αιματώσει τα αζωτικά όργανα και να προσφέρει και σε εμάς λίγο χρόνο, αν θέλετε, να ελέγξουμε λίγο καλύτερα την αιμορραγία. Τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το βλέπουμε συστηματικά να γίνεται, είναι η πρόληψη υποθερμίας. Έρχονται ασθενείς στα επίγοντα, οι οποίοι είναι ξεσκέπαστοι, γυμνοί, τους έχουμε κόψει τα ρούχα, δεν τους έχουμε προστατεύσει από την υποθερμία. Και όπως ακούστηκε και σε προηγούμενη ομιλία, η υποθερμία είναι ένας πολύ πολύ βασικός παράγων, ο οποίος μπορεί να επιδεινώσει την αιμοδυναμική, αν θέλετε, κατάσταση του ασθενή. Άρα λοιπόν από εδώ μας μένει ότι προνοσοκομιακά θα πρέπει ήδη ο άρρωστος να έχει ξεκινήσει να ανανύπτει. Ο ασθενής μάλλον, ο οποίος έχει αγκιακή κάκωση. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια και από το ΕΚΑΒ και από άλλους φορείς για το πώς μπορεί κάποιος να σταθεροποιήσει προνοσοκομιακά τον ασθενή. Είτε είναι αγκιακό τραύμα, είτε είναι οποιασδήποτε μορφής τραυματίας. Όταν φτάνει στα ΤΕΠ ο ασθενής, θα πρέπει το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να κάνουμε είναι να πέρα από τον έλεγχο του αεραγωγού, είναι να αρχίσουμε να χορηγούμε υγρά. Να αρχίσουμε λοιπόν να υποκαθιστούμε το χαμένο όγκο. Αυτό γίνεται φυσικά με υγρά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αίμα και πλάσμα και αιμοπετάλια θα χρειαστούν. Άρα, πολλές φορές, αν μας επαρκεί ο χρόνος να τον ανανύψουμε με αίμα, με παράγωγα του αίματος, το κάνουμε. Εάν δεν μας επαρκεί, μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε ακόμα και αδιαστάβλωτα αίματα. Επίσης, πολύ σημαντικό στα επιγόντα, πριν αρχίσουμε να καλούμε εξειδικευμένες ειδικότητες, οι οποίες θα κάνουν εξειδικευμένες επεμβάσεις, είναι να ελέγξουμε την αιμορραγία, αν πρόκειται για εξωτερική πηγή αιμορραγίας. Έτσι, λοιπόν, ένα διατηρημένο τραύμα στο μυρό. Θα πρέπει κάποιος να βάλει μια ίσχυμη περίδεση, μια περίδεση. Να σταματήσει λοιπόν την αιμορραγία. Ή αν είναι μια κάκωση, μια εξωτερική κάκωση στον τράχυλο, μπορεί πολύ εύκολα να ελεγχθεί με την πίεση, με ένα δάχτυλο. Ή πολύ πιο πολύπλοκες, αν θέλετε, αγκιακές κακώσεις, μπορεί βάζοντας ένα φόλεϊ, έναν ουροκαθετήρα, φουσκώνοντας τον μπαλόνι του, να υποκομματίσουμε προσωρινά την περιοχή. Μέχρι να έρθουν οι πιο εξειδικευμένοι για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν πλέον αυτή είναι αγκιακή κάκωση. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε με τον ασθενή μέχρι να έρθει κάποιος εξειδικευμένος για να τον αναλάβει, αλλά ξεκινάμε άμεσα έτσι τον έλεγχο της αιμορραγίας. Τώρα, συγκεκριμένα για το τραύμα κοιλιάς, νομίζω υπόθηκαν αρκετά και στις προηγούμενες ομιλίες. Οι ασθενείς είναι δύο κατηγοριών. Είναι ο ασταθής και ο σταθερός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν ο ασθενής μας είναι σε αυτή ή στην άλλη κατηγορία. Αν ο ασθενής είναι ασταθής,
πρέπει πολύ γρήγορα να κάνουμε έναν έλεγχο με ένα περιχογράφημα κοιλιάς και αν αυτό είναι θετικό, άρρωστο πάει στο χειρουργείο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος αιμορραγεί, έχει υγρό στην κοιλιά, άρα πρέπει να πάει στο χειρουργείο για να ελεγχθεί αυτή η αιμορραγία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ελεγχθεί αυτή η αιμορραγία. Αν το φάστη είναι αρνητικό, που σημαίνει ότι δεν έχει ελεύθερο υγρό στην κοιλιά, τότε θα πρέπει να κάνουμε αξονική. Γιατί ο ασθενής αυτός μπορεί να έχει άλλου είδους κάκωση που απαιτεί διαφορετικού τύπου επέμβαση από το απλώς να πάμε και να του ανοίξουμε την κοιλιά. Τώρα, για τους σταθερούς ασθενείς, προέχει να απεικονίσουμε με αξονική τομογραφία και αν το φάστη είναι αρνητικό, τότε μπορεί να χρειαστεί να σταθεροποιήσουμε τον ασθενή και να τον ξαναδούμε πάλι σε δεύτερο χρόνο. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και η πληροφορία η οποία θέλουμε και εμείς στο τηλέφωνο όταν κατεβαίνουμε να δούμε έναν άρρωστο επίγοντα είναι: πρόκειται για σταθερό ή ασταθή ασθενή. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που αντιμετωπίζονται αυτοί οι δύο. Έστω ότι έχει πάει ο ασθενής για αξονική, τι είναι αυτό που εμείς αναζητούμε ή ποια είναι η πληροφορία που πρέπει να δώσουμε στον χειρουργό ο οποίος θα κατέβει στα επίγοντα? Είναι πρώτον, αν ο ασθενής έχει ενεργό εξαγγείωση. Η ενεργός εξαγγείωση μπορεί να είναι αρτηριακή, όπως βλέπετε εδώ σε μια ρήξη της μεσεντερίου αρτηρίας, ή μπορεί να μην είναι αρτηριακή, να μην φαίνεται στην αρτηριακή φάση και να φαίνεται σε μια φλεβική, όπως βλέπετε εδώ από μια φλεβική αιμορραγία. Επίσης, η αντιμετώπιση τους είναι διαφορετική, αλλά εδώ δεν θα πρέπει να είναι στην πλέα φάση. Άρα, η αξονική τομογραφία που πρέπει να γίνει δεν πρέπει να είναι μια βιαστική αξονική, πρέπει να είναι μια αξονική η οποία έχει και αρτηριακή και φλεβική και καθυστερημένη φλεβική φάση. Και τότε μπορούμε εμείς να δούμε ακριβώς εάν ο ασθενής συνεχίζει και εξαγγειώνει ενεργά. Το δεύτερο μπορεί να μην εξαγγειώνει ενεργά, αλλά μπορεί να έχει κάποιο σχίσιμο στον έσω χιτώνα η αρτηρία αυτή. Βέβαια, εδώ η κατάσταση δεν είναι τόσο επίγουσα όσο στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά εδώ επίσης είναι μια πληροφορία που πρέπει εμείς να έχουμε, γιατί και η αντιμετώπιση της είναι τελείως διαφορετική. Το άλλο είναι, μπορεί να μην είναι αιμορραγή ο ασθενής, αλλά μπορεί να έχουμε εικόνα ισχυμίας. Βλέπετε εδώ σε μια αξονική αγγιογραφία πόσο καλά απεικονίζεται το δεξί λαγόνιος άξονας. Στον αριστερό λαγόνιο άξονα λείπει ένα κομματάκι, δεν σκιαγραφείται, που σημαίνει ότι η αριστερή εξολαγόνιος έχει θρομβωθεί λόγω του τραυματισμού. Αυτό είναι επίσης μια σημαντική πληροφορία που πρέπει να δώσουμε στο χειρουργό, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα αποκαταστήσουμε εμείς την κυκλοφορία στο αριστερό σκέλος. Ή εδώ, για παράδειγμα, μια θρόμβωση της δεξιάς νεφρικής αρτηρίας. Άλλη πληροφορία που παίρνουμε από την αξονική είναι το ψευδοανεύρισμα. Βλέπετε, ουσιαστικά είναι μια προπέτεια, είναι μια διόγκωση στο στέλεχος μιας φυσιολογικής αρτηρίας. Εδώ είναι στην άνω μεσεντέριο. Ή μπορεί να είναι αρτριοφλεβικές επικοινωνίες. Αριστερή κοινή λαγόνιος αρτηρία, η οποία έχει επικοινωνία με την φλέβα και βλέπετε ότι το αίμα από την αρτηρία πηγαίνει πρώιμα στη φλέβα και δημιουργεί αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, αν θέλετε, αρτηριοφλεβική επικοινωνία. Όλες αυτές είναι οι πληροφορίες που παίρνουμε από την αξονική στον τραυματή ασθενή και πρέπει να τις μεταδώσουμε στον γιατρό, ο οποίος θα ασχοληθεί με την αποκατάστασή τους. Η επόμενη πολύ κλασική ερώτηση που τη συναντάμε όλοι στα επίγοντα είναι ότι ξέρουμε ακριβώς τι έχει, αλλά πού θα πάει μετά αυτός ασθενής. Θα δείτε πολλές φορές στα επίγοντα αρχίζουμε και συζητάμε, θα πάει στο χειρουργείο, δεν θα πάει, θα περιμένει, θα ανανύψει, θα μείνει στην ανάληψη μέχρι να έρθει η ειδικότητα ή η αντίστοιχη. Οπότε εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός και ο προβληματισμός είναι ο εξής. Ο ασθενής μπορεί να πάει σε δύο πράγματα. Μπορεί να πάει ή στο χειρουργείο ή να πάει στον αγγιογράφο. Και έχει τύχει πάρα πολλές φορές να μην μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο για τον άρρωστο. Να πάει στο χειρουργείο όπου έχει εξειδικευμένο προσωπικό μηχάνημα αναισθησίας, έχει προσωπικό το οποίο θα μπορεί να φέρει άμεσα τα αίματα, έχει νοσηλευτές, έχει χειρουργικά εργαλεία, έχει εξειδικευμένους αναισθησιολόγους, ή να πάει στον αγγιογράφο, όπου είναι ένας χώρος ο οποίος είναι μικρότερος σε μέγεθος. Πολλές φορές δεν έχει δυνατότητα για αναισθησία. Το προσωπικό δεν είναι πολύ εξοικειωμένο με βαριές επεμβάσεις. Άρα, εδώ πέρα, τι είναι καλύτερο για τον ασθενή? Και αυτό πάντα μας προβληματίζει στα νοσοκομεία. Τώρα, η απάντηση σε αυτό είναι αυτή εδώ η αίθουσα που λέγεται υβριδική. Είναι μια αίθουσα λοιπόν χειρουργείου, μια χειρουργική αίθουσα, η οποία έχει τη δυνατότητα και της ακτινοσκόπησης. Άρα μπορούμε στον ίδιο χώρο εμείς και να έχουμε μηχάνημα αναισθησίας και αναισθησιολόγο και να προγραμματίσουμε μια πιο, αν θέλετε, μεγάλη ανοιχτή επέμβαση, αλλά μπορούμε και να ακτινοσκοπήσουμε. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι υβριδική αίθουσα και θα πρέπει θεωρητικά στα μεγάλα νοσοκομεία ή στα νοσοκομεία που φιλοδοξούν να είναι κέντρα τραύματος να υπάρχει εξ ορισμού μια υβριδική αίθουσα. Και το ακόμα μετά, αν θέλετε, είναι αυτή εδώ η πολύπλοκη αίθουσα που υπάρχει σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, η οποία είναι μια μεικτή αίθουσα και τις περισσότερες φορές βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τα επίγοντα, η οποία τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ένα τραπέζι χειρουργικό, στο οποίο μπορεί να γίνει οποιοδήποτε είδους χειρουργική επέμβαση, περιλαμβάνει τον αγγιογράφο που είδατε της υβριδικής αίθουσας, περιλαμβάνει ένα μηχάνημα στο οποίο μπορεί ο άρρωστος να κάνει επιτόπου αξονική τομογραφία, έχει φορητό υπέρηχο στο οποίο μπορεί να γίνει σκάν στα περιφερικά αγγεία. Και υπάρχει και το μπαλόνι, αν θέλετε, του αγγειακού αποκλεισμού. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια, αν θέλετε, προχωρημένα υβριδική αίθουσα, στην οποία ο ασθενής με το που έρχεται από το ασθενοφόρο τοποθετείται κατευθείαν σε αυτό το τραπέζι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Εκεί μπορεί να κάνει αποδιάγνωση, σταθεροποίηση και αντιμετώπιση. Δεν ξέρω πότε αυτό θα υλοποιηθεί, αλλά τουλάχιστον πρέπει ας ξέρουμε τι μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε σαν δυνατότητα. Τώρα, παρακάτω έχω κάποιους μικρούς, έτσι, αν θέλετε, αγκιακούς χειρισμούς που διευκολύνουν λίγο περισσότερο και στα επίγοντα, αν θέλετε, και στο χειρουργείο. Το πιο σημαντικό, όταν υπάρχει μια κάκωση σε μια αρτηρία, ένα σκίσιμο ή ένας τραυματισμός, δεν είναι να πάμε απευθείας εκεί στην περιοχή της βλάβης. Θα πρέπει εμείς να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση κεντρικότερα και περιφερικότερα του προβλήματος. Αν πάμε κατευθείαν στο πρόβλημα, τότε το πιο πιθανό είναι να ενισχύσουμε την αιμορραγία, να χειροτερεύσουμε την αιμορραγία. Άρα, εμείς πρέπει να φροντίσουμε με κάποιο τρόπο να αποκτήσουμε πρόσβαση κεντρικά και περιφερικά, περνώντας δύο φακαρόλες ή δύο βεσελούπ ή δύο λαστιχάκια, τραβώντας αυτά προς τα πάνω, έχουμε αποκλείσει και την είσοδο του αίματος, ορθόδρομα και παλίνδρομα. Οπότε αυτή η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Μετά, εμείς μπορούμε να πάμε και να παρασκευάσουμε, μπορούμε να ράψουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην περιοχή. Άρα, αυτή νομίζω είναι η πιο βασική αρχή της αγκιοχειρουργικής. Όλη η αγκιοχειρουργική στηρίζεται σε αυτή τη φωτογραφία. Πώς κάποιος θα αποκτήσει κεντρικό και περιφερικό έλεγχο. Τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια? Στη συνέχεια μπορεί να κλείσει, αν θέλετε, την κυκλοφορία του αίματος με πολλούς τρόπους. Είτε βάζοντας τα loops, αυτά που βλέπετε εδώ στη φωτογραφία, είτε βάζοντας αυτά τα μανταλάκια που λέγονται bulldog, είτε βάζοντας τις λαβίδες, τις ειδικές αγκιακές λαβίδες, είτε αν δεν έχει πρόσβαση, γιατί δεν μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλώς να βάλει ένα καθετήρα με μπαλόνι, που εμείς τον λέμε καθετήρα Fogarty, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε και ένα μικρό φόλεϊ, και φουσκώντας αυτό το μπαλόνι να σταματήσει την κυκλοφορία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλούς τρόπους για να σταματήσουμε κεντρικά και περιφερικά. Το πιο σημαντικό όμως είναι να ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε στο κέντρο και στην περιφέρεια της κάκωσης. Μην πάμε λοιπόν κατευθείαν εκεί που είναι το πρόβλημα. Τώρα, πώς γίνεται η αποκατάσταση, έστω ότι είμαστε στο χειρουργείο και για κάποιο λόγο κάναμε μια αγκιακή ζημιά εμείς, ήρθε ένας τραυματίας στα επίγοντα και δεν προλαβαίνει κάποιος πολύ εξειδικευμένος να έρθει στο χειρουργείο. Δεν είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση. Ξεκινάμε με ένα ράμα που έχει δύο βελόνες, κάνουμε έναν κόμπο στη μία πλευρά και αρχίζουμε και περνάμε το ράμα μας και φτάνουμε στην άλλη πλευρά και το δένουμε εδώ. Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος συγγραφής. Δεν είναι πολύ εξειδικευμένος, δεν νομίζω ότι θέλει εξειδικευμένες γνώσεις. Απλά πρέπει να θυμηθείτε ότι ξεκινάμε από τη μία πλευρά και προχωράμε μέχρι την άλλη. Αυτό λέγεται πρωτογενή συγγραφή. Και μπορώ να σου πω ότι στο 90% των περιπτώσεων είναι αποτελεσματικό σε μια απλή αγκιακή διατομή. Τι άλλες δυνατότητες έχουμε? Αν υπάρχει μεγάλο έλλειμμα, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε ένα patch, να βάλουμε δηλαδή ένα μπάλωμα, ένα εμβάλωμα. Το εμβάλωμα αυτό δεν είναι έτοιμο, υπάρχει δηλαδή στο νοσοκομείο, ένα καπάκι επί της ουσίας, και ξεκινάμε πάλι ράβοντας από τη μία πλευρά και προχωρώντας προς την άλλη μέχρι να συναντηθούν αυτά τα ράματα. Δύο ραματάκια, ένα ξεκινάει από εδώ, ένα ξεκινάει από εκεί. Βλέπετε, συναντιούνται σε αυτή την περιοχή. Αυτό λοιπόν τι κάνει, είναι μια τάπα η οποία κλείνει αυτό το χάσμα το οποίο υπάρχει. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ολόκληρο έλλειμμα, αν θέλετε, του αγκίου. Εδώ δεν υπάρχει έλλειμμα του αγκίου, εδώ υπάρχει απλώς σκίσιμο. Άλλες έτσι λίγο πιο πολύ, μάλλον εδώ μπορείτε να δείτε, χρειάστηκε δικά μας περιστατικά, είναι το νοσοκομείο εδώ, χρειάστηκε απλώς να μπουν δύο ράματα σε μια τρώση στο μυρό. Και ελέγχθηκε η αιμορραγία πολύ αποτελεσματικά. Εδώ χρειάστηκε να γίνει λίγο μια πιο εκτεταμένη επιδιόρθωση και χρειάστηκε να μπει ένα εμβάλωμα σαν και αυτά που είπαμε πιο πριν. Τώρα, κάποιες φορές όμως οι αγκιακές καταστροφές είναι πολύ μεγαλύτερες. Οπότε δεν μας φτάνει ούτε η πρωτογενή συγγραφή, ούτε το μπάλωμα. Εκεί θα πρέπει να ράψουμε, να κόψουμε, αν θέλετε, να πετάξουμε το κομμάτι του αγκίου που είναι χαλασμένο και στη συνέχεια αυτά τα δύο άκρα να τα ενώσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει με αυτό που λέμε τελικοτελική αναστόμωση, δηλαδή να αναστομώσουμε το τελικό άκρο του ενός. Σωλήνα του ενός αγκίου με το τελικό άκρο του άλλου. Πάλι γίνεται με την ίδια αρχή. Ξεκινάει ένα ραματάκι από τη μία πλευρά, ένα ραματάκι από την άλλη και προχωράνε στο πίστιο και στο πρόσθετο τείχομα. Συναντιόνται και έτσι λοιπόν μπορούμε να ράψουμε, να φέρουμε τα δύο κομμάτια της αρτηρίας το ένα κοντά στο άλλο. Πολλές φορές αποτούνται πολύ εκτεταμένες αγκιακές επεμβάσεις. Εδώ πάλι περιστατικό του νοσοκομείου ήταν μια νεαρή κοπέλα σχεδόν απ' έξω. Είχε βγάλει το χέρι της έξω από ένα smart, νομίζω ότι ήταν περίπου 2-2,5 χρόνια πριν, έγινε μια πολύ μεγάλη ορθοπαιδική κάκωση στην περιοχή. Στο χειρουργείο βρέθηκε ότι όλο το κομμάτι αυτό της βραχιονίου αρτηρίας, εδώ είναι η μασχάλη, να φανταστείτε, εδώ είναι τα δάχτυλα, από τη μασχαλιαία περίπου είχε εξελκυστεί μέχρι χαμηλά τον πύχη και όπως βλέπετε χρειάστηκε για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία από το κέντρο στην περιφέρεια να μπει ένα μακρύ μόσχευμα από φλέβα της ασθενούς, αυτή είναι αναστραμμένη σαφήνης φλέβα. Αυτή είναι περίπου η τελική εικόνα συγγραφής και στο follow-up μετά από 2-3 χρόνια τη είδαμε και είναι πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες μορφές αγκιακών κακώσεων, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ίσως λίγο πιο αντικείμενο μια χειρουργικής ομάδας, αν θέλετε, παρά έτσι μεμονωμένων χειρουργών. Τώρα, για την κοιλιά, υπόθηκε και στην προηγούμενη ομιλία, δεν θα
έτσι επιμείνω πάρα πολύ. Αυτό που θα ήθελα να μείνει είναι ότι θα πρέπει κάποιος να χωρίσει, να ξέρει ότι η κοιλιά χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές. Σε τρεις επί της ουσίας, ίσως και μία το είπα. Τώρα, η πρώτη ζώνη είναι η ζώνη κεντρική. Η ζώνη κεντρική είναι και η χειρότερη, η πιο επικίνδυνη, γιατί εκεί πέρα βρίσκεται και η κοιλιακή αορτή και η κατοκύλη φλέβα και τα μεγάλα στελέχη της αορτής και της κύλης φλέβας. Οι ζώνες 2 είναι δεξιά και αριστερά κατέρωθεν, είναι οι ζώνες των νεφρών και η 3 είναι η ζώνη της πιέλου. Γιατί έχει χωριστεί, γιατί υπάρχει αυτή η ταξινόμηση, γιατί η αντιμετώπιση τους είναι διαφορετική στο τραύμα. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι εάν ξέρουμε από την αξονική μας ή από την απεικόνισή μας ότι υπάρχει μια κάκωση σημαντική στη ζώνη 1, που είναι αυτό το κέντρο, τότε ο άρρωστος θα πρέπει να πάει στο χειρουργείο. Γιατί αυτές οι κακώσεις μπορεί να είναι θανατηφόρες. Είναι πολύ επικίνδυνες και μπορεί να εξελιχθούν πολύ άσχημα. Εάν έχουμε μια κάκωση στη ζώνη 2, δηλαδή στην περιοχή των νεφρών, και μιλάμε για διατητρένον τραύμα, τραύμα δηλαδή με μαχαίρι, τότε ο ασθενής θα πρέπει να πάει στο χειρουργείο. Εάν είναι αμβλή το τραύμα εδώ, μπορεί να τον περιμένουμε. Μπορεί να κάνουμε μια αξονική εδώ. Εννοώ στον σταθερό ασθενή πάντα, έτσι. Μπορεί να κάνουμε μια αξονική τομογραφία μετά από λίγες ώρες και να δούμε αν θα χρειαστεί να ανοίξουμε. Η ζώνη 3, η ζώνη της πιέλου, δεν χειρουργείται. Δεν χρειάζεται να πάμε στο χειρουργείο και μάλλον δεν πρέπει να πάμε στο χειρουργείο. Και το έχουμε δει αρκετές φορές ότι εάν για κάποιο λόγο χρειαστεί να ανοίξουμε την πιέλο, τότε τα μικρά, έτσι, το πολύ πλούσιο φλεβικό και αρτηριακό δίκτυο της περιοχής κάνει αιμορραγίες, οι οποίες δεν ελέγχονται εύκολα. Άρα το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε εδώ ότι δεν ανοίγουμε, παρά μόνο αν είναι αυτό που λέει εδώ, ότι έχουμε ένα αιμάτωμα το οποίο συνεχώς αυξάνει σε μέγεθος. Άρα βλέπετε ότι αυτές οι περιοχές απαιτούν και διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα έρθει ένας τραυματίας και έχει κάκωση αγκιακή και ένα μεγάλο αιμάτωμα στην πίελο, πρέπει να πάμε να το ανοίξουμε την πίελο. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε την πίελο, αν είναι ορθοπαιδικό το τραύμα, και να τον παρακολουθήσουμε. Ο αλγόριθμος είναι ίσως ελαφρώς πιο πολύπλοκος, αλλά αυτές είναι οι βασικές του αρχές. Δεν θα ήθελα πάρα πολύ να επιμείνω σε αυτό. Τώρα, εδώ έχω κρατήσει 2-3, ίσως είναι λίγο πιο για τους γενικούς χειρουργούς αυτό, λίγο πιο χρήσιμο, 2-3 αγκιακούς χειρισμούς, δηλαδή τι κάνουμε εμείς στο χειρουργείο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερη την αιμορραγία. Το πιο σημαντικό είναι ο υποδιαφραγματικός αποκλεισμός. Δηλαδή, έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος έρχεται στα επίγοντα και έχει μια ρήξη της κοιλιακής αορτής και πρέπει να πάμε στο χειρουργείο και εμείς με κάποιο τρόπο, με μια λαβίδα, με μια αγκιακή λαβίδα, να σταματήσουμε την αιμορραγία στην κοιλιακή αορτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς το έχουμε μάθει από την αποκατάσταση των ανεβρισμάτων της κοιλιακής αορτής και το έχουμε εφαρμόσει και στο τραύμα. Αυτό που γίνεται είναι με στομή, εδώ είναι το ύπαρ, διατομή του τρίγωνου συνδέσμου. Σηκώνω, ας πούμε απλά τον αριστερό λόγο του ύπατος, με ένα άγκιστρο, διατομή του τρίγωνου συνδέσμου. Στη συνέχεια υπάρχει εδώ ο ελάσσον επιπλοϊκός θύλακος μεταξύ του ύπατος και του στομάχου. Βλέπετε, έλκει ο βοηθός το έλασσον τόξο του στομάχου προς τα κάτω. Υπάρχει μια άνυφη περιοχή σε αυτήν την περιοχή, η οποία την διατέμουμε. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε δύο πράγματα. Ένα είναι ο εσωφάγος, ο οποίος μπορεί να περιβρυχιστεί πολύ εύκολα με μια φακαρόλα και να γίνει έλξη προς τα αριστερά. Και στη συνέχεια βλέπουμε μια μυϊκή στιβάδα, μια μυϊκή περιοχή, την οποία την κόβουμε το αριστερό σκέλος του διαφράγματος και ακριβώς από κάτω είναι η αορτή. Αυτός είναι ένας χειρισμός ο οποίος με λίγο εξειδίκευση, με λίγο έτσι, εμπειρία μπορεί πολύ εύκολα να βοηθήσει στο να γίνει αγκιακός αποκλεισμός στην περιοχή αυτή άνωθεν της κοιλιακής αρτηρίας. Και με ένα δάχτυλο είναι μια λαβίδα. Το δεύτερο είναι ο χειρισμός Κόχερ, επίσης το συζητήσαμε πιο πριν, δεν θα επιμείνω πάρα πολύ. Επίσης είναι μια μέση τομή, διατομή του πλαγίου περιτονέου και προσπαθούμε όλα τα όργανα να τα φέρουμε από τη δεξιά πλευρά στην αριστερή. Ανασηκώνουμε το δεκαδάκτυλο και το πάγκρες και ακριβώς από κάτω είναι η κατοκύλη φλέβα με τις νεφρικές φλέβες. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στις κακώσεις κατοκύλης. Βλέπετε και εδώ πώς ακριβώς γίνεται η στροφή των σπλάχνων προς τα αριστερά. Τι θα συναντήσουμε? Θα συναντήσουμε την κοιλιακή αορτή, θα συναντήσουμε την κατοκύλη φλέβα και εδώ πολλές φορές στο χειρουργείο μπορεί να χρειαστεί να απολυνώσουμε και την αριστερή νεφρική φλέβα. Αυτό δεν έχει αιμοδυναμικές επιπτώσεις για τον νεφρό, ούτε αιμοδυναμικές επιπτώσεις για τον ασθενή. Βοηθάει πάρα πολύ καλά στο να ελέγξουμε τις αιμορραγίες κατοκύλης φλέβας. Τώρα, εντελώς θεωρητικά, αλλά πολύ χρήσιμο πρακτικά, είναι ότι σε αιμορραγίες κατοκύλης φλέβας, το πιο σημαντικό είναι στην αρχή να μπορέσουμε να ελέγξουμε κεντρικά και περιφερικά, όπως συζητήσαμε και πιο πριν, ή με δύο τολίπια, ή πατώντας με τα δάχτυλα, ώστε να την αδειάσουμε από αίμα για να βρούμε στη συνέχεια. Να δούμε ακριβώς την κάκωση που έχει γίνει στο πρόσθετο τείχομα της φλέβας. Εδώ, για την κάτοικη φλέβα, επειδή είναι και μεγάλο αγκιακό στέλεχος, απλώς και μια πρωτογενή συραφή αρκεί. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι πιο εξειδικευμένο. Σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί εμβάλωμα, όπως είπαμε πιο πριν, ή μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί ένα μόσχευμα ανάμεσα. Και έχω κρατήσει αυτό που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι σε κακώσεις, σε οπίστιες ρήξεις της κάτοικης φλέβας,
δεν πρέπει κάποιος να προσπαθήσει να αντιράψει γυρνώντας τη φλέβα από πίσω, αλλά πρέπει να κάνει κεντρικό και περιφερικό αποκλεισμό, να ανοίξει το πρόσθετο τείχομα και να ράψει το πίσω τείχομα της φλέβας από μέσα. Είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος για να μπορέσει να ελέγξει την αιμορραγία από την κατοκύλη. Ο χειρισμός Sprinkle επίσης σχολιάστηκε πριν, δεν θα έτσι επιμείνω πάρα πολύ. Πρακτικά, ο ύπατο δωδεκαδακτυλικό σύνδεσμος, δηλαδή αυτή η άνυφη περιοχή μεταξύ ύπατος και δωδεκαδακτύλου, απλώς το να πάει να βάλει κάποιος μια λαβίδα στην περιοχή, μπορεί να αποκλείσει πηλαία φλέβα και υπατική αρτηρία και να ελέγξει έτσι πάρα πολύ γρήγορα μια αιμορραγία από το ύπα. Γρήγορα και για τις αγκιακές κακώσεις των κάτω άκρων, εμπλέκονται διάφορες ειδικότητες αγκιακές κακώσεις των κάτω άκρων. Αυτό που έτσι θέλω πιο πολύ να μείνει είναι ότι δύο πράγματα είναι αυτά που μας απασχολούν. Είναι το κομμάτι της αιμορραγίας και κυρίως το κομμάτι της εξωτερικής αιμορραγίας που μπορούμε να ελέγξουμε και το κομμάτι της ισχυμίας. Πολλές φορές παραβλέπουμε το κομμάτι της ισχυμίας. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρές αγκιακές κακώσεις και δεν εκδηλώνονται με αιμορραγία, αλλά εκδηλώνονται με μια ισχυμία στο κάτω άκρο. Πώς μπορούμε εμείς να έχουμε μια εικόνα της ισχυμίας του κάτω άκρου? Είναι αυτά τα 6P, δηλαδή είναι ένας ασθενής ο οποίος παραπονιέται, αν έχει επίπεδο, για πόνο στο κάτω άκρο. Είναι ένα πόδι το οποίο είναι ψυχρό, δεν έχει σφιγμό, έχει αυτή την ποικιλοθερμία, δηλαδή διαφορετικές περιοχές, μάλλον περιοχές με διαφορετικό χρώμα στο κάτω άκρο, και έχει διαταραχές στην αισθητικότητα και στην κινητικότητα. Έχει δηλαδή παρεστησία και ενδεχομένως παράλυση. Άρα, αναζητώντας αυτά τα 6 σημεία, μπορεί να μην είναι όλα πάντα εμφανή, αλλά μπορεί κάποιος να πάρει μια, αν θέλετε, μια γρήγορη εικόνα για το αν αυτό το σκέλος ισχυμεί. Αυτά τα hard signs, όπως λέμε, δηλαδή οι βαριές αγκιακές κακώσεις στα κάτω άκρα, περιλαμβάνουν αυτό που είπαμε, ή ένα αιμάτωμα το οποίο επεκτείνεται. Το βλέπουμε αρχικώς και μετά από λίγη ώρα αυτό αρχίζει και μεγαλώνει, ή μπορεί να έχει ο ασθενής μας αιμορραγία εμφανή, η οποία έχει σφιγμικό χαρακτήρα, ή μπορεί με το ακουστικό του να ακούσει φύσιμα στην περιοχή. Δεν είναι πάντα έτσι όμως, και εδώ χρειάζεται υψηλή κλινική υποψία, γιατί μπορεί εκ πρώτης ή από μακριά αυτό να μην φανεί ότι είναι ένα μεγάλο αιμάτωμα, αλλά αν πλησιάσει κάποιος τον ασθενή, μπορεί να δει από κάτω ότι υπάρχει μια έτσι, μεγάλη αγκιακή κάκωση, ή μπορεί, όπως σε αυτή την περίπτωση, κάποιος να έχει εστιάσει την προσοχή του στην αιμορραγία, στον ιγνιακό βόθρο και να αγνοήσει ότι το πόδι είναι σε ισχυμία. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει υψηλή κλινική υποψία και για τα δύο στα επίγοντα. Υπάρχουν αυτό που λέμε τα soft signs. Πολλές φορές η επικοινωνία μας με τους γιατρούς των επιγόντων είναι ότι δεν είναι ένας ασθενής ο οποίος είναι αιμοδυναμικά πολύ επηρεασμένος, αλλά έχει μια βαριά ορθοπαιδική κάκωση. Πάντα οι ορθοπαιδικές κακώσεις των κάτω άκρων πρέπει να μας βάζουν σε υποψία ότι συμπάρχει και μια αγκιακή κάκωση. Ή πολλές φορές υπάρχει μια διαφορά στη θερμοκρασία. Μπορεί να έχει κινητικότητα ασθενής, μπορεί να έχει αισθητικότητα, αλλά έχει μια διαφορά στη θερμοκρασία. Ή να υπάρχει μια σημαντική νευρολογική κάκωση. Αυτό μπορεί να υπονοήσει ότι υπάρχει και αγκιακή κάκωση στην περιοχή. Ή μπορεί να μας πει το ασθενοφόρο που τον έφερε ότι είχε πολύ, πολύ σημαντική αιμορραγία στον τόπο του ατυχήματος. Και απλά εμείς την έχουμε σταθεροποιήσει. Όλα αυτά επίσης θα πρέπει να μας πούνε ότι μπορεί να υπάρχει μια σημαντική κάκωση αγκιακή. Τι κάνουμε στα επίγοντα? Βασικά πράγματα είναι η ψηλάφιση, το πρώτο πιο σημαντικό, η υγνιακή αρτηρία. Εδώ το έχω κρατήσει για να υπογραμμίσω ότι η ψηλάφιση υγνιακής αρτηρίας είναι αμφίχειρη. Με το ένα χέρι δεν είναι εύκολο κάποιος να πει αν έχει σφιγμό υγνιακή αρτηρία. Ούτε σε όλες δεν είναι πολύ εύκολο να το πει, γιατί ο υγνιακός βόθος δεν ψηλάφεται εύκολα. Αλλά να θυμηθούμε ότι πρέπει να γίνει με αμφίχειρο τρόπο. Η οπίσθη εκνημία κάτω από το εσωσφυρό ή η ραχεία του άκρου ποδός μεταξύ, ας πούμε, πρώτου και δεύτερου δακτύλου. Άρα αυτά τα τρία τα αναζητούμε και θα πρέπει, αν είμαστε στα επίγοντα, να τα δώσουμε ως πληροφορία στον γιατρό ο οποίος θα κατέβει να εκτιμήσει τον ασθενή. Δεν είναι όμως πάντα αντικειμενικοί τρόποι, γιατί εγώ μπορεί να μην ψηλαφίσω σφίξεις, κάποιος άλλος να έρθει και να πει: εγώ νομίζω ότι ότι ψηλαφώ σφιγμό. Υπάρχουν λίγο πιο αντικειμενικοί τρόποι, όπως είναι ο σφυροβραχιώνιος δείκτης. Εδώ βάζουμε ένα πιεσόμετρο στο ύψος των σφυρών και μετρούμε την συστολική πίεση στην οποία χάνουμε το σφιγμό, χάνουμε το κύμα, το ακρεωτό, με τον ντοπλεράκι μας ή με το πιεσόμετρο, αν δεν έχουμε ντόπλερ. Και αυτό το κάνουμε στο επίπεδο των σφυρών και στο επίπεδο του βραχίωνα. Και στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα κλάσμα. Βλέπετε, είναι η υψηλότερη πίεση που έχει το δεξιπόδι στο ύψος του σφυρού, με την υψηλότερη πίεση που έχει στο βραχίωνα. Αυτό δημιουργεί ένα λόγο, ένα κλάσμα. Το φυσιολογικό είναι περίπου ένα. Θα σας πω πιο κάτω ακριβώς τι αξιολογούμε. Και το άλλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως επιπρόσθετο δείκτη είναι ο δείκτης της αρτηριακής παροχής. Εδώ τώρα τι κάνουμε? Μετράμε την πίεση στα σφυρά και στα δύο σφυρά, στο πάσχον και στο μη πάσχον σκέλος, και
βλέπουμε την συστολική αρτηριακή πίεση σε αυτό που πάσχει και σε αυτό που δεν πάσχει. Και είτε ο σφυροβραχιόνιος δείκτης ή ο δείκτης που είδαμε πριν, αν είναι κάτω από 0,9, τότε αυτό αμέσως μας βάζει σε ένα συναγερμό ότι εδώ ενδεχομένως να υπάρχει αρτηριακή καρκός από κάτω, γιατί το φυσιολογικό είναι 1,1,2. Το 0,9 σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, δεν είναι και αυτό απόλυτο, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς μας μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, να έχουν σαχαροδιαβήτη, να είναι αγκιακοί ασθενείς, να έχουν πολύπλοκες αγκιακές επεμβάσεις στα κάτω άκρα. Άρα εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, γιατί δεν είναι τόσο αξιόπιστο. Αλλά σε ένα νέο τραυματία, ο οποίος δεν έχει κάποια άλλα προβλήματα υγείας, έχει πολύ έτσι αυξημένη ειδικότητα και ευαισθησία. Τώρα, τι βλέπουμε από την αξονική που ζητάμε στα επίγοντα? Το πρώτο πράγμα είναι η διακοπή ή μείωση της ροής του σκιαγραφικού στην αρτηρία. Βλέπετε, αυτή είναι η δεξιά πολυσμηρή αρτηρία, η οποία σκιαγραφείται υποφυσιολογικά. Εδώ υπάρχει ένα κάταγμα στο αριστερό μυρίο, και βλέπετε ότι το σκιαγραφικό πηγαίνει μέχρι εδώ και συνέχεια κόβεται. Δεν υπάρχει κάτι. Άρα, εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το κάταγμα του μυρίου έχει προκαλέσει και θρόμβωση στην αριστερή πολυσμηρή αρτηρία. Άρα, λοιπόν, το πρώτο είναι η διακοπή της ροής του σκιαγραφικού στην περιφέρεια. Το δεύτερο είναι, βέβαια, πάλι η ενεργός εξαγγείωση. Βλέπετε ένα μεγάλο πάλι κάταγμα, ενεργός αιμορραγία με ένα πολύ μεγάλο αιμάτωμα στην περιοχή. Και η ενεργός εξαγγείωση επίσης μας ενδιαφέρει πολύ. Δεν είναι όμως μόνο αυτά, είναι τα ψευδοανευρίσματα, είναι δηλαδή τοπική διάταση του αυλού της αρτηρίας. Ξαναλέω αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι πρέπει να γίνει αξιολογική αγιογραφία με καθυστερημένη φλεβική φάση, γιατί μόνο τότε φαίνεται πολύ καλά το ψευδοανεύρισμα. Και οι αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες, σκιαγράφηση πρώιμη της φλέβας και μάλλον ταυτόχρονη σκιαγράφηση αρτηρίας και της φλέβας. Όλα αυτά είναι αγκιακές κακώσεις στα κάτω άκρα που θα πρέπει να τις γνωρίζουμε. Τώρα, η επόμενη ερώτηση, αφού έχουμε κάνει και διάγνωση στα επίγοντα, είναι ότι τι κάνουμε, έχουμε τεκμηριώσει την αγκιακή κάκωση, ποιο είναι το ακριβώς επόμενο βήμα? Ξαναγυρίζουμε πάλι σε αυτά που ακούσαμε και στις προηγούμενες ομιλίες, ότι πριν ο ασθενής πάει στο χειρουργείο για να αποκατασταθεί κάποια αγκιακή κάκωση στα κάτω άκρα, θα πρέπει να έχει γίνει αυτό το damage control. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε ιεραρχήσει ποιες είναι οι πιο απειλητικές κακώσεις για τον τραυματία. Μέχρι να περιμένουμε να αποκαλύψουμε όλες τις αγκιακές κακώσεις ή τις υπόλοιπες κακώσεις του τραυματία, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος αιμορραγίας εξωτερικής. Το είπαμε και πριν, το ξαναβάζω πάλι απλά επειδή πιο πολύ θέλω να το τονίσω. Στη συνέχεια, κάτι που απασχολεί εμάς είναι όταν υπάρχει μια πολύπλοκη αγκιακή κάκωση στα κάτω άκρα, θα πρέπει να πάμε να την αποκαταστήσουμε ή θα πρέπει να πάμε και να κάνουμε πρωτογενή ακροτηριασμό? Αυτό νομίζω ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να πάρει κάποιος. Ίσως σε συστήματα του εξωτερικού είναι λίγα και πιο εύκολο να αποφασίσει. Και γιατί είναι δύσκολο? Γιατί θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τη γενικότερη κατάσταση του αρρώστου. Μπορεί να είναι ένας πολύ αιμοδυναμικά στάθης ασθενής, ο οποίος δεν επιδέχεται πολύπλοκα και πολύ ωραία χειρουργία, ή πόσο μεγάλη επέμβαση, πόσος χρόνος έχει περάσει σε αυτό το σκέλος το οποίο ήταν ίσχυμο, ποια θα είναι η μεταχειρητική αποκατάσταση. Αν επίσης πάμε και βάλουμε προσθετικά υλικά, υπάρχει ένας κίνδυνος να γίνει μεταχειρητική λίμωξη και να καταλήξουμε πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα. Άρα νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που θα πρέπει κάποιον να απασχολεί. Αρκετά δύσκολη. Υπάρχουν διάφορα σκορ στη βιβλιογραφία. Προσωπικά πιστεύω ότι τα σκορ μάλλον είναι για να μας βοηθούν παρά να μας μπερδεύουν. Το MES score είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που λαμβάνει υπόψη το βαθμό της αιμοδυναμικής αστάθειας του αρρώστου, την ηλικία του και το πόσο χρόνο έχει περάσει την ισχυμία, και λέει ότι αν είναι πάνω από 10, τότε πρέπει μάλλον να πει στον ασθενή, στους συγγενείς ή εσύ να αποφασίσεις ότι πρέπει να πας για πρωτογενή ακροτηριασμό. Δεν ξέρω, ίσως είναι υποσυζήτηση λιγάκι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα επιβοηθητικό στοιχείο ενδεχομένως. Επίσης, κάτι άλλο που μας απασχολεί είναι, και πολλές φορές με τους ορθοπαιδικούς το βλέπουμε αυτό, υπάρχει ένας προβληματισμός. Τι θα γίνει πρώτα? Πρώτα θα πάει ο ασθενής και θα τον χειρουργήσει ο ορθοπαιδικός, ή θα πάει ο γιατρός που ασχολείται με το αγκιακό τραύμα? Και το κάθε ένα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Αν πάει πρώτα ο ορθοπαιδικός, θα σταθεροποιήσει το οστό, θα μειώσει την αιμορραγία από το κάταγμα, αλλά όμως θα καθυστερήσει η επαναγκύωση και μετά η αγκιακή επέμβαση είναι πολύ πιο δύσκολη με την εξωτερική οστεοσύνθεση στο σκέλος. Από την άλλη, αν πάει ο γιατρός ο οποίος θα ασχοληθεί με την αγκιακή κάκωση, θα φτιάξει ενδεχομένως, θα δώσει λίγο περισσότερο, πιο γρήγορα αίμα στο πάσχον σκέλος. Αλλά αυτό θα είναι πολύ δύσκολο λόγω της αστάθειας που έχει το οστό, και στη συνέχεια μπορεί να κάνει μια παράκαμψη και όταν θα πάει ο ορθοπαιδικός να σταθεροποιήσει το οστό, να γίνει νέα αγκιακή κάκωση. Άρα εδώ πάλι νομίζω θέλει λίγο συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει πρώτο. Μια άλλη επίσης ερώτηση που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι πόσος χρόνος έχει περάσει. Βλέπετε εδώ είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια τραυματισμοί στην Αμερική και βρέθηκε ότι αν έχουμε περίπου μία ώρα από την ισχυμία του κάτω άκρου, τότε τα πράγματα μάλλον θα πάνε καλά.
Μετά το εξάωρο τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα. Ακόμα και αν εμείς κάνουμε μια επιτυχή ή επαναγκύρωση, δεν σημαίνει το σκέλος που θα ζήσει. Και τι ακριβώς κάνουμε στα κάτω άκρα? Το πιο απλό και το πιο γρήγορο είναι η αγκιακή απολύνωση. Είναι να κλείσουμε, να σταματήσουμε την αιμορραγία περνώντας ένα ράμα στην αρτηρία. Αυτό όμως δεν είναι πάντα. Μάλλον όχι, δεν είναι πάντα. Δεν είναι ποτέ η πρώτη μας επιλογή. Υπάρχει μια εξαίρεση όταν η ζωή του αρρώστου είναι πάνω από τη ζωή του, από τη βιωσιμότητα του σκέλους. Και θα πρέπει πάντα να επιχειρείται αποκατάσταση στο σταθερό ασθενή. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος είναι αιμοδυναμικά σταθερός και με καλές παραμέτρους φυσιολογίας, νομίζω θα πρέπει να επιχειρούμε την αγκιακή αποκατάσταση. Νομίζω ότι τα συζητήσαμε λιγάκι πιο πριν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με πρωτογενή σειραφή, είτε βάζοντας ένα μόσχευμα, είτε κάνοντας μια τελικοτελική αναστόμωση. Εδώ πάντα θα πρέπει να σκεφτούμε στο χειρουργείο ότι αν εμείς πάμε και παρεμβάλλουμε προσθετικά υλικά σε έναν πολυτραυματία ο οποίος έχει ρηπαρά τραύματα, μήπως αυτά τα υλικά στη συνέχεια μολυνθούν και η αιμορραγία επιδεινωθεί. Υπάρχουν βέβαια ενδαγκιακές τεχνικές. Υπάρχει μια κατακόρυφη αύξηση στη χρήση των ενδαγκιακών τεχνικών. Βλέπετε 140% αύξηση τα τελευταία χρόνια. Έχουν δείξει και αυτές πολύ καλά στοιχεία. Νομίζω ότι ίσως η υβριδική αντιμετώπιση του ασθενή, ο ασθενής ο οποίος είναι στην αίθουσα την υβριδική, όπου υπάρχει δυνατότητα και ανοιχτής και ενδαγκιακής αποκατάστασης, βοηθάει πολύ περισσότερο, γιατί έχουμε και τις δύο επιλογές στα χέρια μας. Και αυτό επίσης το έχω βρει πολύ σημαντικό και το χρησιμοποιούμε όχι πάρα πολύ συχνά. Θα έπρεπε νομίζω να το χρησιμοποιούμε λίγο περισσότερο. Είναι όταν θέλουμε αρκετή ώρα για να κάνουμε μια αγκιακή αποκατάσταση, μπορούμε να κάνουμε το εξαπλό. Να κάνουμε θρομβεκτομή στις αρτηρίες οι οποίες έχουν κλείσει λόγω της κάκωσης. Βλέπετε, να ανοίξουμε την περιφέρεια και το κέντρο, να βάλουμε ένα σωληνάκι και να αποκαταστήσουμε προσωρινά την κυκλοφορία του αίματος μέχρι να έρθει ο ορθοπαιδικός ή κάποια άλλη ειδικότητα, να σταθεροποιήσει το οστό και μετά να πάμε εμείς. Πλέον έχοντας ήδη αποκαταστήσει την κυκλοφορία, για να κάνουμε, αν θέλετε, την τελική αποκατάσταση της συνέχειας των αρτηριών. Εδώ υπάρχει, βλέπετε, πως ένα inlay sand είναι ένα απλό σωληνάκι, το οποίο μπορεί να είναι και ένας ρινογαστρικός καθετήρας, μπορεί να είναι, νομίζω, οποιοδήποτε υλικό. Υπάρχουν και πιο έτσι fancy τεχνικές, δεν νομίζω ότι έχουν και πολύ πολύ μεγάλη αξία. Εδώ είναι ένα stent το οποίο έχει μπει μέσα στην αρτηρία, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Αυτό το έχω κρατήσει και είναι πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε κάνουμε, για οποιαδήποτε αγκιακή κάκωση και αν αποκαταστήσουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άρρωστος μετά κινδυνεύει από σύντομο διαμερίσματος. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε σχάσεις στα διαμερίσματα, γιατί όσο καλή και να είναι η επαναγκύρωση, αν υπάρχει μεγάλη πίεση στο διαμέρισμα, μετά το σκέλος θα ισχυμίσει. Εδώ πάλι από την δική μας φωτογραφία. Υπάρχουν και αρκετά πολύπλοκοί αργόριθμοι του πώς διαχειριζόμαστε έναν αγκιακό ασθενή. Τελείως συμπερασματικά. Αγκιακό τραύμα είναι προτεραιότητα για την τραυματία. Ο άμεσος αγκιακός έλεγχος με ενδαγκιακές ή ανοιχτές τεχνικές είναι επιβεβλημένος. Πρέπει εμείς στο σταθερό ασθενή να κάνουμε έναν απεικονιστικό έλεγχο για να σχεδιάσουμε τον τύπο της αγκιακής αποκατάστασης. Υπάρχουν αυτό που συζητήσαμε, hard και soft signs αγκιακής κάκωσης. Στα TEP, πάντα ψηλάφιση περιφερειακών σφίξεων και χρησιμοποίηση του σφυροβραχιώνιου δείκτη. Η αξιονική αγκιογραφία είναι πολύ χρήσιμη, νομίζω, απεικόνιση για ακριβώς πώς θα σχεδιάσουμε την αγκιακή μας αποκατάσταση. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι η υψηλή κλινική υποψία. Damage control με τουρνικέ πάντα στις κακώσεις των κάτω άκρων. Σταματάμε δηλαδή την αιμορραγία, δεν αφήνουμε τον ασθενή να συνεχίσει την αιμορραγία από τα κάτω άκρα. Έλεγχο για μας της βιωσιμότητας του σκέλους. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ αναλέγιστοι να αποκαταστήσουμε την κυκλοφορία, αν το σκέλος αυτό δεν είναι βιώσιμο. Τα προσωρινά σάντ επίσης είναι πολύ χρήσιμα και νομίζω ότι αυτό, εγώ αν θα κράταγα αυτό, ότι δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, είναι δουλειά μιας ομάδας, είναι μια δουλειά πολλών χειρουργικών ειδικοτήτων και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ίσως, αν θέλετε, και ένα, όχι πολύ αυστηρό βέβαια, πρωτόκολλο στο πώς αντιμετωπίζουμε γενικά αγκιακές κακώσεις πολυτραυματίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο οποίος έδειξε πραγματικά όλα τα θέματα. Υπάρχει κάποια ερώτηση στο γραφείο, μια ερώτηση, γιατί δεν έχουν πραγματικά πολύ.